Αγαπητοί συνεδροί, συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Νομίζω ότι παρατηρήθηκε μία μικρή κάμψη στις δυνάμεις των συνέδρων. Ενδεχομένως, ο αυγουστιάτικος ήλιος και η ζέστη να κατέβαλαν πολλούς συναδέλφους. Θα προχωρήσουμε στη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα. Νομίζω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η θεματική που θα προσεγγίσουν εκλεκτοί προσκεκλημένοι συγκητές, ο Στέλιος ο Ιωαννίδης, στρατιωτικός βαλκανιολόγος, με μάστερ στις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές δομές των χωρών της Χερσονήσου του Έμου, ο Γιάννης ο Τσεκούρας, καθηγητής φιλοσοφίας της μουσικής με ειδίκευση στην εθνομουσικολογία, και ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος, καθηγητής ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, επισκέπτης καθηγητής του Ορθόδοξου Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου του Cambridge, ερευνητής του Πανεπιστημίου του Winchester. Έχουμε πολλά να αποκομίσουμε από τις εισηγήσεις τους, ούτως ή άλλως η θεματική που θα προσεγγίσουμε, η ποντιακή νεολαία και παράδοση στον 21ο αιώνα, μέσα από όλες τις θεσμικές και αξιακές προκλήσεις που απαντώνται την σύγχρονη εποχή σε ένα περιβάλλον κρίσης και όχι τόσο οικονομικής, όσο αξιακής και όσον αφορά τον ίδιο τον προσδιορισμό της ταυτότητάς μας. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί και εμείς εδώ, ως σύνεδροι, εκπροσωπώντας πρωτοβάθμια σωματεία μέλη των ομοσπονδιών, μελών της Συνομοσπονδίας, νομίζω ότι όλη η στόχευση των προσπαθειών μας κατατείνουν στο να μπορέσουμε να διασώσουμε και να μεταλεμπαδεύσουμε την παράδοση και τον αξιακό κώδικα που παραλάβαμε στις επόμενες γενναίες. Επομένως, η νεολαία είναι αυτή για την οποία όλοι ενεργούμε και έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο η ίδια η νεολαία θα προσεγγίσει τα ζητήματα για να μπορέσει το ποντιακό κίνημα να έχει και μέλλον. Δεν θέλω να σας κουράσω περαιτέρω. Εγώ είμαι ο Χρήστος Τοπαλίδης, για όσους δεν με γνωρίζετε. Είμαι ο πρόεδρος της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Συντονιστής στο συγκεκριμένη τράπεζα είναι ο Γρηγόρης ο Κεσαπίδης. Είναι και ο συμβολισμός. Είναι μέχρι πρότινος πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Πλέον έχει μεταπηδήσει στο κεντρικό όργανο και διοικητικό συμβούλιο ως πρόεδρος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Ομοσπονδίας μας. Και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη εισήγηση του Στέλιου του Ιωαννίδη, ο οποίος, όπως προείπαμε, είναι στρατιωτικός βαλκανιολόγος με MA στις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές δομές των χωρών της Χερσονήσου του Έμου. Ονομάστηκε ανθιπολοχαγός του πυροβολικού, αποφυτώντας από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 2002 και κατέχει το βαθμό του ταγματάρχη. Αποφύτησε από το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και είναι κάτοχος MA στις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές δομές των χωρών της Χερσονήσου του Έμου. Συγκεκριμένα, οι σπουδές του επικεντρώθηκαν στην ιστορία. Η ιστορική έρευνα που εστιάζεται χρονικά από το 2013 έως το 1940 και την κοινωνική ανθρωπολογία του προσφυγικού ελληνισμού. Η διπλωματική του εργασία που εκπώνησε στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών του είχε θέμα τη συλλογική οργάνωση των προσφύγων από το 1923 και έπειτα. Έχει παρακολουθήσει κύκλο σεμιναρίων στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Λαογραφία, του τομέα Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα το ένδυμα του παρελθόντος από τους τόπους εκκίνησης στους μοσιακούς τόπους και τις χορευτικές παραστάσεις και από τη θεωρία στην πράξη. Την παρούσα περίοδο συγκεντρώνει το ερευνητικό υλικό για τη διδακτορική του διατριβή στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία σχετικά με τον προσφυγικό ελληνισμό. Επιμελείται και παρουσιάζει ραδιοφωνικές εκπομπές ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου επί 23 χρόνια, φιλοξενώντας σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών. Έχει προλογίσει και επιμεληθεί μουσικές συλλογές σημαντικών εκφραστών της ποντιακής παράδοσης, όπως ο Γιώργος Αμαραντίδης, Ευξήνια Παρακαταθήκη, ο Μιχάλης Καλιοτζίδης, Στο δρόμο της παράδοσης. Επιπρόσθετα, επιμελήθηκε την ποντιακή γραφή των δίστιχων της μουσικής συλλογής Χαιρετίας Ασυντραπεζούντα του Χρήστου Χαραλαμπίδη. Τέλος, είχε τη γενική επιμέλεια της μουσικής συλλογής Τα Ομάτια Ματοζίνιχα του Δημήτρη Κοτσογλανίδη, του Νίκου Κοταρίδη, της συλλογής Θεέμ Σομέρο Μαναπάν, τον Παναγιώτη Θεοδωρίδη και Νίκου Κοταρίδη. Το θέμα της εισηγήσεώς του θα είναι οι ποντιακοί σύλλογοι, παράγοντες διαμόρφωσης της συλλογικής μνήμης και ταυτότητας της νεολαίας. Τον καλούμε λοιπόν στο βήμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της ΔΣΠΕ. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Δεν ακούγονται. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, επαναλαμβάνω, για την πρόσκληση. Έχουμε μια αντικειμενική δυσκολία. Αυτή έγκυται στο γεγονός της αυγουστιάτικης ζέστης και στο γεγονός ότι έχει προηγηθεί μια στρογγυλή τράπεζα και ένα μεγάλο διάλειμμα. Ωστόσο, έχουμε υποχρέωση στο πλαίσιο του 8ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Ποντιακού Ελληνισμού να προσεγγίσουμε μεταξύ των άλλων ένα ζήτημα το οποίο έχει πολλές πτυχές και είναι επίκαιρο διαχρονικά σε κάθε περίοδο, καθώς τον αποτελεί η νεολαία θέλοντας και μη τη συνέχεια. Είναι πολύ χρήσιμο και θα έλεγα απαραίτητο στο πλαίσιο αυτής της εισήγησης να σταθώ όσο το δυνατόν συντομότερα στη συλλογική οργάνωση και πριν το 1923, θέτοντας το 1923 λόγω της συνθήκης Λοζάνης ως μια ημερομηνία για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και να συνοηθούμε. Συνεπώς, αυτή η συλλογική πολιτεία και τα συμπεράσματα και οι δράσεις και όσα έχουν καταγραφεί για την περίοδο πριν το 1923 δίνει τόσες πολλές πτυχές και δίνει τόσες πολλές, αν θέλετε, αφορμές και αφετηρίες που εξηγούν την μετέπειτα, τη συλλογική δηλαδή οργάνωση που καταγράφηκε μετά το 1923. Το φαινόμενο λοιπόν της εθελοντικής ξαναλέω, συσσωμάτωσης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ευνοήθηκε από τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, οι οποίες σηματοδοτούσαν την περίοδο του εκδυτικισμού της ίδιας της αυτοκρατορίας. Και έτσι λοιπόν ο 19ος αιώνας έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως η περίοδος κατά την οποία η Οθωμανική Αυτοκρατορία βάδιζε στην εποχή της νεωτερικότητας. Ήδη όμως από τον 18ο αιώνα η αυτοκρατορία είχε αρχίσει να επαναπροσδιορίζει τον Οθωμανικό χώρο της και είχε επινοήσει νέους τρόπους νομιμοποίησης και επιβολής της εξουσίας της στο ετερογενές σύνολο των πληθυσμών που την κατοικούσαν. Οι Οθωμανικές λοιπόν μεταρρυθμίσεις του επωνομαζόμενου Τανζιμάτ και κυρίως οι παραχωρήσεις του Σουλτάνου με το διάταγμα του Χάτι Χουμαγιούν το 1856 άνοιξαν το δρόμο για την κοινοτική αυτοδιοίκηση των μη μουσουλμάνων υπηκών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν τώρα του 19ου αιώνα, οι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, καθώς και οι σχέσεις με τη Δύση, είχαν ως αποτέλεσμα οι παραδοσιακοί θεσμοί της Αυτοκρατορίας να εξασθενήσουν και να επινοηθούν νέες πρακτικές, οι οποίες ανταποκρίνονταν καλύτερα στα νέα δεδομένα. Συνεπώς, η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και επαναπροσδιορισμό στις δομές της αυτοκρατορίας ήταν επιτακτικές για την ίδια τη διατήρησή της, για τη ζωή της. Ο εκδυτικισμός της αυτοκρατορίας με τις μεταρρυθμίσεις Τανζιμάτ, όπως είναι γνωστές, και η επινόηση ενός αυτοκρατορικού εθνικισμού ήταν ο τρόπος που υιοθέτησε μια παραδοσιακή αυτοκρατορία για να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο που αναγνώριζε και επέβαλε την ύπαρξη των εθνών κρατών. Με τη θεσμική αναγνώριση λοιπόν των κοινοτήτων, η μεταναστευτική κίνηση των Ελλήνων συνεχίστηκε με σταθερούς ρυθμούς κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ενισχύοντας την παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η απόφαση να δημιουργηθούν συλλογικές οργανώσεις πήγαζε από την ανάγκη που βίωνε ο αλήτρωτος ελληνισμός της Ανατολής να διατηρήσει την ιδιαιτερότητά του, κυρίως αυτό συνέβαινε τους δύο τελευταίους αιώνες της Οθωμανοκρατίας. Επίσης, το φαινόμενο της συσσωμάτωσης, της συλλογικής οργάνωσης των Ελληνοορθοδόξων ήταν καθοριστική η απειλή που δέχθηκε η ελληνική γλώσσα και η αμάθεια. Έτσι λοιπόν οι σύλλογοι πρωταρχικά έθεταν ως βασικό στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την ενίσχυση της ελληνικής παιδείας και ακολούθησαν οι στόχοι της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας ανάμεσα στα μέλη των σωματείων. Στις μορφές συσσωμάτωσης παρατηρήθηκαν και οι πρώτες ζυμώσεις για την προσπάθεια δημιουργίας και καλλιέργειας της συλλογικής συνείδησης, της εθνικής
συνείδησης επίσης, η οποία συνδεόταν με το κέντρο αναφοράς. Το κέντρο αναφοράς ήταν ασφαλώς η Ελλάδα, η οποία από την πλευρά της είχε επινοήσει μια άλλη ιδεολογία. Ήταν η ιδεολογία της μεγάλης ιδέας και του αλυτρωτισμού για τον έξω ελληνισμό. Οι σύλλογοι λοιπόν άρθρωναν τότε εθνικό λόγο και κατασκεύαζαν την εθνική ταυτότητα με τη χρήση της γλώσσας, της θρησκείας και της ιστορίας. Εκείνη την εποχή, ο Στέφανος Κουμανούδης, στο λεξικό Συναγωγή Νέων Λέξεων, χρησιμοποίησε τον όρο συλλογομανία. Μιλάμε για το 1900-1903. Και η συλλογομανία λοιπόν την εξηγεί, όπως βλέπετε, η καταβάλουσα τους Έλληνας τας τελευταίας δεκαετηρίδας μετά την του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως σύσταση. Σύμφωνα λοιπόν με την ενδελεχή έρευνα που έχει γίνει για τα σωματεία πριν το 1923, πολύ αδρά αναφέρουμε ότι στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου περί τα 108 σωματεία έχουν καταγραφεί εκείνη την περίοδο. Μιλάμε για την Οθωμανοκρατία. Η συλλογομανία λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, με τα 108 σωματεία που έχουμε επισημάνει, εντοπίστηκε κυρίως σε αναπτυγμένα οικονομικά αστικά κέντρα, ιδιαίτερα των μεγάλων πόλεων, δηλαδή στις Κωνσταντινούπολη, στις Μύρες και ευρύτερα του Πόντου, πέριξ της Τραπεζούντας. Το σωματιακό φαινόμενο ευνοήθηκε κυρίως από την αστική τάξη και τους Έλληνες της Διασποράς και εκείνη την εποχή ακόμα, οι οποίοι συνέδραμαν οικονομικά σε όλη αυτή την προσπάθεια. Η πυκνότητα και η δραστηριότητα των συλλόγων επηρεάστηκε επίσης από τη γεωγραφική θέση των Ελληνοορθοδόξων κοινοτήτων μέσα στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκτός όμως από το νέο πολιτικο-οικονομικό και πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε από τις μεταρρυθμίσεις, η άνθηση των ελληνικών συλλόγων στα Οθωμανικά και στα μετα-Οθωμανικά, όπως λέμε, Βαλκάνια, κυρίως από το 1860 και έπειτα, οφειλόταν στην άνοδο των εγγράμματων μεσαίων αστικών τάξεων, των εγγράμματων μεσαίων στρωμάτων, καθώς και στον αναπόφευκτο ανταγωνισμό του ελληνικού εθνικισμού με άλλους εθνικισμούς αναδυόμενους εκείνη την εποχή. Στην περίπτωση των Ελλήνων που ζούσαν στην σημερινή Βουλγαρία, το αναφέρουμε απλώς στην Ανατολική Ρωμιλία λοιπόν, η ίδρυση της αυτοκέφαλης Βουλγαρικής Εξαρχίας έπαιξε επίσης πολύ πολύ σημαντικό ρόλο πάλι στο πλαίσιο των ανταγωνισμών των αναδυόμενων εθνικισμών. Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση επιγραμματική για την συλλογική πολιτεία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας γενικότερα, βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά επιγραμματικά. Θα πούμε ότι ήταν η συμμετοχή σε συνέδρια με θέματα συζητήσεως ποικίλης ύλης, οι ενισχύσεις προς αλλοεθνείς, ιδιαίτερα προς τους Αρμενίους και κυρίως κατά το χρονικό διάστημα που υπέστησαν τους τρομερούς διωγμούς, η συμμετοχή στη διοίκηση δασκάλων και μαθητών, αυτό συνέβη, το έχουμε σημειώσει, έχει σημειωθεί στην Μεζιφρούντα, και τέλος η ενεργή συμμετοχή σε πολυσήμαντες πρωτοβουλίες του γυναικείου φύλου και προσπάθειες οργάνωσης παραγωγικών και καταναλωτικών συνεταιρισμών. Αντίστοιχα, σε κάθε περίπτωση έχουμε συμμετοχή και γυναικών, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Θέλοντας τώρα να αναφερθούμε επίσης σύντομα στην συλλογική οργάνωση μετά το 1923, χάρη ακριβώς στις ισχυρές καταβολές που οι πρόσφυγες απέκτησαν με τη συμμετοχή τους στις σωματιακές οργανώσεις πριν το 1923, στις πατρίδες που αποχωρίστηκαν και σε συνδυασμό φυσικά με τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την εγκατάστασή τους εδώ στην Ελλάδα, οδηγήθηκαν εκ των πραγμάτων στην σύσταση σωματείων. Και όλα αυτά προκειμένου να ενδυναμώσουν την ατομική προσπάθεια και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρήχε η συλλογική δραστηριότητα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μέσα στο πλήθος των προβλημάτων που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες της Ελλάδας και τα οποία είχαν άμεση σχέση με την επιβίωσή τους, κατόρθωσαν να βρουν τον χρόνο και την διάθεση, την αγωνιστική και το ψυχικό σθένος για ευρύτερες ενασχολήσεις, κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις παράλληλα, μέσα όλα αυτά από τις συλλογικές μορφές οργάνωσης που δρούσαν σε μεγάλο βαθμό ως μέσο αυτοπροστασίας. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό και πρέπει να το τυπώσουμε. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αίσθηση που είχαν ότι με τη συμμετοχή τους στις συλλογικές οργανώσεις, στη σωματιακή οργάνωση, εκπλήρωναν ένα τριπλό χρέος.
το κοινωνικό, το εθνικό και το πολιτιστικό. Έτσι συναντάμε συλλόγους από το 1923, από τους πρώτους μήνες, δηλαδή συναντάμε συλλόγους που ιδρύθηκαν το Μάιο, παράδειγμα εκεί στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία, συναντάμε συλλόγους που στην Πτολεμαΐδα το 1923 στις 17 Μαΐου, στην Πτολεμαΐδα, στην Κοζάνη, στο τέλος Αυγούστου, στις 2 Σεπτεμβρίου, το Σωματείο Ελπής του ίδιου έτους και τα λοιπά, μέσα από τα οποία βλέπουμε τα καταστατικά τους στόχους και αν θέλετε τον ακριβή στόχο και το χρέος το τριπλό που νωρίτερα στο οποίο αναφερθήκαμε. Θέλοντας τώρα να κάνουμε μία επίσης σύντομη αναφορά αναπερίοδο χρονική σε συνδυασμό με την πολιτική συγκυρία, μπορούμε σε αδρές γραμμές να επισημάνουμε τα εξής. Η πρώτη περίοδος, λοιπόν, από το 1923 στο 1939, εδώ συναντάμε στην περίοδο του Μεσοπολέμου τη λεγόμενη, η στόχευση των σωματείων υπαγορευόταν από τις κοινωνικές ανάγκες και τις απαιτήσεις που όριζε η ένταξη των προσφύγων στο νέο χώρο. Συνεπώς, κάνουμε λόγο για πλήρως διεκδικητικό χαρακτήρα των σωματείων της εποχής, με σκοπό την προώθηση των αιτημάτων για την επίλυση των προβλημάτων της εγκατάστασης και της αποκατάστασης. Την πολεμική περίοδο, την περίοδο των επιχειρήσεων και του δεύτερου εθνικού διχασμού, κατά κάποιο τρόπο στην νεότερη ιστορία, υπάρχει σχεδόν ανύπαρκτη είναι η οργάνωση και η δράση. Δύο σωματεία καταγράφονται μόνο, φανταστείτε, στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στην Ανατολική δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε 7 σωματεία, ελάχιστα λοιπόν σε κάθε περίπτωση. Από το 1950 και έπειτα η έκρηξη της συλλογικότητας είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Έχουμε λοιπόν αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με μία παρατεταμένη αδράνεια χρονική της προηγούμενης περίοδου και παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις ίδρυση σωματείων που παρακολουθούμε και σε μικρά χωριά και αρχίζει πλέον να διαμορφώνεται μια προσπάθεια μέσα σε αυτά τα μικρά χωριά και στη συνύπαρξη λοιπόν γηγενών και προσφύγων να οριστεί η διακριτή ταυτότητα των προσφύγων των ποντίων στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην εποχή της επταετίας η σωματιακή δράση είναι περιορισμένη. Μετά το 1970 έχουμε ελάχιστα σωματεία που δημιουργούνται και αυτά είναι πολιτισμικά ή αθλητικά για ευνόητους λόγους, μιας και το καθεστώς προφανώς άφηνε αυτή την ίδρυση και από το 1970 και έπειτα συνέβη γιατί άρχισε να φθήνει το καθεστώς της επταετίας. Έντονη συλλογική δράση παρατηρούμε και στην περίοδο από το 1974, τη μεταπολίτευση όπως λέμε και έπειτα. Διεύρυνση των πτυχών, διεύρυνση των στόχων. Υπάρχει ένα σλόγγαν, επιτρέψτε μου να πω, το 1980 και μετά, το 81 και μετά, η επιστροφή στις ρίζες και έχουμε, αν δούμε τα πρωτοδικεία, στα πρωτοδικεία της χώρας, σε κάθε περιοχή, σε κάθε περιφέρεια, τον κατάλογο των σωματείων, η αριθμητική αυτή, η περιοχή αυτής της περίοδου είναι πραγματικά οφθαλμοφανής. Επίσης, αν δούμε λίγο παραπέρα στα καταστατικά εκείνης της περίοδου, που το καταστατικό δεν είναι τίποτα άλλο από ένα τυπικό νομικό κείμενο με κάποιες εκφάνσεις ίσως κατά περίπτωση που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις οδηγίες, θα έλεγα, που το κάθε σωματείο δίνει, υπάρχουν συγκεκριμένες στοχεύσεις στα προσφυγικά σωματεία. Η επόμενη περίοδος δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι από το 1974 στο 2010 τα χαρακτηριστικά είναι σε γενικές γραμμές ίδια. Τώρα από το 2010 μέχρι και σήμερα τα χαρακτηριστικά έχουν αλλάξει, έχουν διαφοροποιηθεί σε έναν σημαντικό βαθμό διότι οι κοινωνικές μεταβολές έχουν επηρεάσει και τη συλλογική οργάνωση. Όλα αυτά μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ σύντομα ως μια αναδρομή ιστορική για τη συλλογική πολιτεία πριν το 23 και μετά, για κάποια χαρακτηριστικά της, για κάποιες στοχεύσεις της. Πέρα όμως από κάθε μορφή διεκδίκησης, οι πρόσφυγες μέσα από την ίδρυση και τη σύσταση των σωματείων, συνειδητά ή ασυνείδητα, προσπάθησαν να διατηρήσουν ζωντανή την ιστορική μνήμη και διακριτή την ταυτότητά τους. Ο προσφυγικός πληθυσμός είχε τα χαρακτηριστικά της εθνοτοπικής ομάδας, δηλαδή πρόσφυγες εξαναγκασμένοι πλέον να μεταναστεύσουν έχουν χάσει το χώρο τους και ο χώρος, ο ιστορικός γεωγραφικός πόντος είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ταυτότητας που είχαν και αναδιαμορφώθηκε σε κάποιο σημαντικό βαθμό.
Η μνήμη λοιπόν και η ταυτότητα σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελούν δύο έννοιες άρρηκτα δεμένες. Άρρηκτα συνδεδεμένες, ιδιαίτερα στην περίπτωση τη δική μας, θα έλεγα γενικότερα των προσφύγων. Η μνήμη λοιπόν αυτεπάγγελτα γίνεται ο καταλυτικός σύνδεσμος για να ανασυγκροτήσουν οι πρόσφυγες στη ζωή τους, αποτελεί ένα μέσο, αποτελεί το μέσο συγκεκριμένα πολιτιστικής επιβίωσης σε τέτοιο βαθμό που χωρίς αυτό η ταυτότητά τους θα εξαφανιζόταν. Η μνήμη λοιπόν είναι ένα από τα πιο δύσκολα και πιο δύσβατα πεδία αναφοράς στις μελέτες, στις ανθρωπιστικές μελέτες, ανθρωπιστικές επιστήμες και ιδιαίτερα όταν έχει σημείο αναφοράς μια τραυματική εμπειρία και τέτοια είναι η περίπτωση του αποχωρισμού, του ξεριζωμού στην προκειμένη περίπτωση. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι κυρίως αποτελούν τους κατεξοχήν χώρους στους οποίους συγκροτείται η συλλογική μνήμη και η ιδέα του κοινού ιστορικού παρελθόντος. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι αποτελούν περίπλοκα, θα λέγαμε, πεδία κοινωνικής αμφίδρομης αντίδρασης, στην οποία πραγματοποιούνται διαδικασίες συγκρότησης και διαπραγμάτευσης ταυτοτήτων. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε οι πρόσφυγες έχοντας ως κοινό τόπο ταυτόσιμες εμπειρίες για το παρελθόν, διαφοροποιήθηκαν ιδρύοντας σωματεία, ιδρύοντας συλλόγους, οι οποίοι στην ουσία αποτέλεσαν το μέσο για τη συγκρότηση μνημονικών τόπων. Μέσα λοιπόν, μέσα από τους μνημονικούς τόπους, δηλαδή από τη συγκρότηση, για τη συγκρότηση ενός μνημονικού τόπου, ας ανοίξω μια παρένθεση, τα χαρακτηριστικά ενός μνημονικού τόπου είναι το γεγονός το ιστορικό. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τον ξεριζωμό, την ημερομηνία και έτσι γύρω από αυτό το γεγονός το ιστορικό δημιουργείται ένας τόπος μνήμης, ένας μνημονικός τόπος. Μέσα σε αυτούς λοιπόν τους μνημονικούς τόπους και τα κοινωνικά πεδία αναθεωρήθηκαν, ανανεώθηκαν, ανασυστάθηκαν οι δεσμοί και η μνήμη της τοπικής καταγωγής και της προσφυγικής ιδιότητας, της προσφυγικής ταυτότητας. Οι πρόσφυγες με τη συμμετοχή και τις δραστηριότητες που διαχρονικά ανέπτυξαν στο πλαίσιο ενός σωματείου διατήρησαν τη μνήμη της ομάδας για το παρελθόν και μέσα από τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν αναβίωναν το παρελθόν και αποτύπωναν το παρελθόν αυτό στο παρόν, στο σήμερα. Συγχρόνως κατεδείκνυαν τη διακριτή ταυτότητά τους μέσα από τις διαδικασίες που ενίσχυαν τη διαφορετικότητα, την ετερότητα όπως λέμε με τον άλλο, με τον ξένο που ανήκει βεβαίως στον ελληνικό χώρο ως ελληνικό άλλο φύλο. Και εξάλλου δεν πρέπει να λησμονούμε ότι με το πέρασμα του χρόνου η προσφυγική ταυτότητα σε συνάρτηση με την συλλογική δράση διαφοροποιήθηκαν αποκτώντας πλέον τον εθνοτοπικό χαρακτήρα μιας και είναι η προσφυγική ποντιακή ομάδα εθνοτοπική ομάδα με επίκεντρο τις πολιτισμικές προσφυγικές ιδιαιτερότητες. Σε όλες τις συλλογικές δράσεις και διεργασίες που έχουν καταγραφεί, καταγράφηκαν παράλληλα μνημονικές διεργασίες που παράγονταν μέσα στα προσφυγικά σωματεία και κατασκεύαζαν τη μνήμη, επινοώντας την πολιτισμική ταυτότητα του πρόσφυγα. Επιπρόσθετα χρησιμοποιήθηκε και ένας άλλος όρος, ο όρος αυτός της μεταμνήμης, δηλαδή η μετάδοση από γενιά σε γενιά της κληρονομιάς, της προσφυγικής κληρονομιάς, με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχει η μαθητεία δίπλα στις προηγούμενες γενιές. Τα σωματεία λοιπόν που συγκροτήθηκαν από απογόνους των προσφύγων λειτουργούσαν και λειτουργούν ως θεματοφύλακες της μνήμης. Της μνήμης των αλυσμών των, όπως λέμε, πατρίδων, ως μικρή τόπη μνήμης κατά κάποιο τρόπο, οι οποίοι μέσα από τα ενεργήματα της μνήμης, τα κείμενα δηλαδή, τις τελετές, τις εικόνες, τα έθιμα, τα τραγούδια, τη μουσική και τόσες άλλες δράσεις, ξαναζωντάνευαν το παρελθόν και συνέθεταν την πολιτισμική μνήμη, διαμορφώνοντας τη νέα συλλογική ταυτότητα. Στο σύνολο λοιπόν όλων αυτών των ενεργημάτων μνήμης, στο σύνολο όλων αυτών των δράσεων, η εκάστοτε νέα γενιά κατήχε σημαίνουσα θέση, καθώς αποτελούσε στην ουσία τη συνέχεια και ήταν συνδιοργανωτής εντός εισαγωγικών αυτών των δράσεων. Η από γενιά σε γενιά μαθητεία, που είπα και νωρίτερα, δίπλα στους πρεσβύτερους, αποτέλεσε τον ασφαλέστερο τρόπο για τη μεταφορά στο σήμερα ενός τεράστιου πολιτισμικού αποθέματος. Η ενεργή εθελοντική συμμετοχή των νέων αποτελεί στόχο του ποντιακού οργανωμένου χώρου προκειμένου να πετύχει τα οράματα και ιδιαιτέρως να πετύχει τη συνέχεια για την οποία διαρκώς κάνουμε λόγο.
Θέλω να κλείσω το σημείο αυτό βλέποντας ότι ο χρόνος πλησιάζει το 20 λεπτό. Έτσι δεν είναι? Έτσι, και το λέω αυτό διότι πολλά περισσότερα συνήθως ετοιμάζουμε και ένα από αυτά που εξετάζονται είναι και ο χρόνος. Και πολλά περισσότερα μπορούμε να πούμε. Η συλλογική μνήμη είναι μία πλούσια αποσκευή. Ας δούμε αυτό. Είναι η πλούσια αποσκευή της ομάδας. Αν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε μια ομάδα, υποντιακή ομάδα, υποντιακή κοινότητα, με άλλα λόγια. Η ομάδα, λοιπόν, η οποία διαφυλάσσεται από αυτή την αποσκευή, από τη συλλογική μνήμη. Διαφυλάσσεται και προφυλάσσεται. Τη διαφυλάσσει και προφυλάσσεται παράλληλα. Πρόκειται, λοιπόν, για μια αποσκευή που της χρησιμεύει για να συνειδητοποιεί την ταυτότητά της και τη συνέχεια της μέσα στην μακρά διάρκεια ζωής της. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό. Και εκεί πρέπει να εστιάζουμε πάντα μέσα από τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και το πολιτισμικό πλούσιο απόθεμα που έχουμε. Μια κοινωνία, λοιπόν, ή μια κοινωνική ομάδα συγκροτεί την ταυτότητά της και διαπραγματεύεται τη θέση της στον ευρύτερο κόσμο μέσα από αναφορές στο παρελθόν της. Η συλλογική μνήμη, λοιπόν, είναι αυτή που παρέχει ορισμένα ιστορικά στοιχεία για την ανάπλαση του ενεργού παρελθόντος. Οι μνήμες του παρελθόντος μπορούν να παράσχουν μερικούς από τους όρους για να κατανοήσουμε την ίδια την ιστορική διαδικασία. Η συλλογική μνήμη επηρεάζει μέσα από τη διαδικασία αυτή την ταυτότητα της ομάδας. Γι' αυτό, λοιπόν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η συλλογική μνήμη, που είναι το άθροισμα της ατομικής μνήμης, και η ταυτότητα, η συλλογική ταυτότητα, που και αυτή συναποτελείται από την ατομική, αν θέλετε, ταυτότητα. Γενικά, η μνήμη αποτελεί έναν όρο που παραπέμπει εξορισμού κάποιον όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά στη σχέση παρόντος-παρελθόντος, το ενεργό, όπως είπαμε παραπάνω, παρελθόν. Για όλες αυτές τις έννοιες, οι συλλογικές οργανώσεις αποτελούν βασικό χώρο ζυμώσεων και διεργασιών. Παρούσα σε όλες αυτές τις διεργασίες είναι και η νεολαία, η οποία συμμετέχει ενεργά, συνειδητά και εθελοντικά. Έχετε υποχρέωση, λοιπόν, εσείς οι νεολαίοι, και έχετε και ιερό καθήκον απέναντι στους προγόνους σας. Οφείλετε να αντιμετωπίζετε τη διατήρηση της συγκρότησης που κατέγραψε η εθελοντική ομάδα των ποντίων προσφύγων. Έχετε υποχρέωση και καθήκον να αναζητήσετε τη γνώση μέσα από την επιστημονική πορεία, μέσα από τη βιωμένη εμπειρία που αναγεννά κάθε τόσο την ατομική και ασφαλώς τη συλλογική μνήμη. Αυτό συμβαίνει και σήμερα με τη συμμετοχή των νεολαίων και της νεολαίας μέσα από τον οργανωμένο και όχι μόνο χώρο, να διαμορφώνουν, δηλαδή, τη συλλογική τους μνήμη οι νέοι μέσα στα σωματεία, μέσα στις δράσεις του οργανωμένου χώρου και μέσα από αυτές, να διαμορφώνουν και να αναζωογονούν την ταυτότητά τους και τέλος, ως μέσο, όλοι αυτοί να αξιοποιούν την παρουσία, τη δική τους, της νεολαίας, δηλαδή, για τη συνέχεια που ασφαλώς είναι και το ζητούμενο. Η συγκυρία που βιώνουμε ευνοεί, και με αυτό κλείνουμε, ευνοεί την ανάδειξη πολλών στρεβλώσεων. Είναι μία διαπίστωση κοινότυπη και δεν είναι μία εφεύρεση. Ευνοεί παράλληλα την εκμετάλλευση του συναισθήματος. Και αυτή είναι μία διαπίστωση που βγαίνει από τη βιωμένη εμπειρία. Είναι συμπεράσματα. Καλύπτει η συγκυρία αυτή τις πολιτικές βλέψεις. Συμβάλλει ταυτόχρονα στην εμφάνιση διάτων των αστέρων. Έχουμε υποχρέωση να προφυλάξουμε την ποντιακή ιδέα και το ποντιακό κίνημα από όλες αυτές τις διαπιστώσεις, από όλες αυτές τις τάσεις, αν θέλετε, από όλες αυτές τις προσπάθειες και από όλους εκείνους που τις χρησιμοποιούν και τις έχουν κατά νου για να πορευθούν. Έχουμε υποχρέωση να σταθούμε με δικαιοσύνη και αντικειμενικότητα απέναντι στην νεολαία και δίπλα στην νεολαία, προκειμένου σε κάθε περίπτωση να είμαστε ωφέλιμοι, να καταστήσουμε τους εαυτούς μας ωφέλιμους και όχι αρεστούς. Πιστεύω στην νεολαία ακράδαντα, τη στηρίζω, απεχθάνομαι τον καιροσκοπισμό και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.